Γεια σας παιδιά, ονομάζομαι Θεόδωρος Σαραντόπουλος, είμαι επαγγελματίας ψαράς και μέσα από το κανάλι μου στο YouTube θα βρείτε διάφορες χρήσιμες συμβουλές όπου αφορούν κυρίως την ερασιτεχνική αλεία, αλλά θα μιλήσουμε και για πράγματα που αφορούν το επαγγελματικό κομμάτι της αλείας και οι ερασιτέχνες μπορούν να το πάρουν σαν κυκλοπαιδική γνώση. Σήμερα στο κανάλι μου θα σας δείξω ένα τρόπο όπου πουλάκια όπως αυτή η φαναρίδα που έχουν πέσει πάνω στα δίχτυα και έχουν πιαστεί αναπόφευκτα, δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε ούτε να το αποτρέψουμε, γίνεται πάνω στα δίχτυα δυστυχώς των επαγγελματίων, πέφτουν και πουλιά και τα οποία πνίγονται, πως μπορείτε να τα ξετομαριάσετε χωρίς να τα μαδίσετε. Ο πιο εύκολος τρόπος και ο πιο γρήγορος τα αμφίβια πουλιά στο να τα αντί να τα ξεπουλιάσετε αν είναι πολλά είναι να τα γδάρετε. Πώς γίνεται αυτό? Πάμε να δείξουμε. Πάμε παιδιά να δείξουμε πώς γίνεται το ξετομάριασμα. Για να ξέρετε, τα πούπουλα των αμφίβιων, κυρίως τα πούπουλα της ουράς και των φτερών, όπως αυτά εδώ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δολώματα. Οκ. Καλό είναι να κρατάτε μερικά. Αν έχετε, εγώ έχω πάρα πολλά. Απλά θα βγάλω μερικά να τα δείτε, γιατί δεν έχω μαύρα, μου τελειώνουν. Στο να φτιάξετε τα πούπουλα αυτά χρησιμεύουν στο να φτιάξετε δολώματα. Οκ. Αυτά είναι αρκετά. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε πως δέρνουμε τη φαλαρίδα ή οποιοδήποτε άλλο αμφίβιο, είτε κατσούλα είναι, είτε πώς το λένε, αφαιρούμε το κεφάλι και όπως είναι τώρα παιδιά κάνουμε το εξής. Πάμε. Αυτή την τομή βάνετε το δάχτυλό σας μέσα κατά αυτόν τον τρόπο και ξεκολλάτε το κρέας το πουλί. Οκ. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να καθαρίσετε ένα πουλί αμφίβιο. Κοιτάξτε. Εδώ το βλέπετε, το έχω περάσει το κρέας, το έχω τραβήξει και το έχω βγάλει εδώ. Οκ. Το ίδιο θα κάνουμε και από εδώ. Οκ. Το βλέπετε. Εδώ, στο επικριτικό, με το δάχτυλο. Καθαρίζετε. Κόβετε. Βλέπετε. Όπως είναι τα πόδια τώρα, βάλουμε ανάποδα και τραβάμε. Και το βγάζουμε σαν ρούχο το δέρμα. Το βλέπετε παιδιά. Σαν δέρμα. Μαζί με το δέρμα βγαίνει και το λίπος του πουλιού.
όπου κάνει το πουλί να μυρίζει. Εγώ, παιδιά, όταν έτρωγα κρέας, τώρα εδώ πέρα στα φτερά, πάτε κόντρα. Οκ. Okay. Βλέπετε. Καθάρισε το πουλάκι. Καθάρισε. Και μας έμεινε το δέρμα. Όπου αυτό το πετάμε. Ή αν θέλουμε, κρατάμε μικρά από πουλά. Από τα φτερά, για να κάνουμε δολώματα. Οκ. Okay. Ή τη φτερούγα εδώ την κρατάμε για δολώματα. Κόβουμε τη φτερούγα, γιατί αυτά, παιδιά, όπως είναι τώρα τα φτερά που έχουμε κόψει από το πουλί, τα κρατάμε και αφαιρούμε για να κάνουμε τσαπαρί, να φτιάξουμε ένα τσαπαρί. Οκ. Okay. Τώρα, αφαιρούμε τις φτερούγες και τα πόδια του ζωντανού. Το ίδιο και από εδώ. Είμαστε κομπλέ. Εδώ. Την ώρα την αφαιρούμε και αυτή. Κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτά εδώ, παιδιά, τα πούπουλα δεν είναι πούπουλα τα οποία είναι πάνω. Δεν υπάρχει πούπουλα, δεν υπάρχει τίποτα. Όλα έχουν φύγει. Είναι πούπουλα που έχουν κολλήσει στο πουλερικό. Οκ. Okay. Και τώρα, περνάμε στο χειρουργείο. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να κάνει οποιοδήποτε πουλί, είτε παπί είναι αυτό είτε οτιδήποτε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δείξουμε και κάτι άλλο το οποίο δεν το είπαμε στα άλλα βίντεο. Ό,τι κάνουμε και στα άλλα τώρα, δηλαδή βάζουμε το δάχτυλο μέσα και ξεκυλιάζουμε όπως ξεκυλιάσαμε και τα υπόλοιπα. Μία λεπτομέρεια. Το στομάχι, το σηκώτη και την καρδιά τα τρώμε. Τα έντερα ή τα πετάγαμε ή τα δίναμε στα ζωντανά να τα φάνε. Οκ. Okay. Τα έντερα, παιδιά, αν θέλετε, μπορεί να τα κάνετε δόλωμα για γουλιανούς. Είναι ένα δόλωμα που κάνει μόνο για γουλιανού, για κανένα άλλο ψάρι. Γουλιανός είναι ό,τι πρέπει. Και μπορεί να πάρει και καμιά τσουρούκλα, μπορεί να πάρει καμιά τσουρούκλα ή πολύ σπάνια και κανένα χέλι. Επί το πλείστον είναι δόλωμα για γουλιανούς. Οκ, okay, θα μιλήσουμε άλλη ώρα για αυτά. Τα αφήνουμε στην άκρη. Αυτά ήθελα από τους φίλους του ψαρέματος. Κατά αυτόν τον τρόπο γδέρνουμε τα αμφίδια πουλιά και αφαιρούμε πούπουλα, δέρμα και λίπος, όπου στην ουσία το λίπος είναι αυτό που κάνει τα πουλιά να έχουν την οσμή, ειδικά τα αμφίδια,
από την τροφή που τρώνε. Τώρα εντάξει, τώρα πιάστε ένα καθαρό παπί που λέμε, πραθύνι. Δεν υπάρχει λόγο να το κάνετε αυτό, να χαλάσει το πουλάκι. Πάπια έχει ωραίο ζυμί. Κάτι άλλα παπάκια από του Γερμανού ή τα σκατζίδια που τα λέμε, ή κάποια άλλα πουλιά που πιάνουν στα δίχτυα και ψοφάν, αλλά είναι βρόσιμα όπω είναι οι κατσούλε κτλ. Εντάξει, τώρα αυτά γράψουμε. Τα πουλιά αυτά, τα αμφίβια γενικά, μπορεί να κάνουμε και ένα βίντεο αργότερα να δείτε. Κρατάμε τα πούπουλα γιατί τα πούπουλά τους χρησιμοποιούνται στο να φτιάχνετε δολώματα fly fishing ή δολώματα για τσαπαρί. Τα έντερα των πουλερικών παλιά και κάποια ακόμα τώρα που έχουν πολύ περισσότερο χρόνο από εμάς τα χρησιμοποιούν για να πιάνουν μεγάλους γουλιανούς και λαβράκια. Και γενικά, εντάξει, τίποτα δεν πάει χαμένο στην ουσία στο ψάρεμα. Αν το ψάξετε λίγο και δείτε, όλα ανακυκλώνονται και όλα κάπου χρησιμεύουν. Αυτά είχα να πω. Κατά αυτόν τον τρόπο φτιάχνουμε τα φαλαρίδια και όλα τα αμφίβια τα οποία μυρίζουν, πρασινοπόδαρα κτλ. Να διαβάζετε τα σχόλια και τις περιγραφές, γιατί εκεί θα βοηθείτε περισσότερο από τυχόν απορίες που μπορεί να έχουν άλλοι φίλοι και τους απαντώ, ή από σχόλια, ξέρω εγώ, από κάτι που έχω ξεχάσει και το έχω γράψει στην περιγραφή των βίντεο. Μια εγγραφούλα, παιδιά, στο κανάλι μου, like στα βίντεο που βρίσκεται χρήσιμα και σας αρέσουν. Τα βίντεο μου καλό να τα βλέπετε από τη μία playlist που έχω στο κανάλι μου, γιατί πάνω ή κάτω από αυτό το βίντεο που θα βλέπετε στην playlist μου υπάρχουν διάφορα άλλα βίντεο αντίστοιχα τα οποία θα σας βοηθήσουν. Δηλαδή με λίγα λόγια, μία playlist όλα τα βίντεο μου στο κανάλι μου και από εκεί βλέπετε για να μην έχετε απορίες. Μικρές και σύντομες ερωτήσεις, παιδιά, γιατί είμαι ένας και δεν μπορώ να απαντάω σε κατεβατά ολόκληρα ερωτήσεων, γιατί χάνω πολύ προσωπικό χρόνο. Θα σταματήσω να απαντώ σε μεγάλες ερωτήσεις. Λυπάμαι, δεν γίνεται αυτό να είμαι όλη την ημέρα στη δουλειά και μισή μία ώρα που μου μένει να βγω με την οικογένεια ή να ξεκουραστώ να κάθομαι να απαντάω σε κατεβατά. Να είστε καλά μέχρι το επόμενο βίντεο όπου θα τα ξαναπούμε. Ωστότε όμως, γεια σας.